τόσο λαχταρό, τ' άρμυρο νερό να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτά σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Το στόμα σου, γιατί να χάσω την υπομονή μου. Και αν χάσω την υπομονή μου, έχω πολλούς τρόπους να σε κάνω να μιλήσεις. Λάλε ρε! Ποιος είναι ο Γιώργης του Μόρου? Γιώργη, μα νιχά εγώ μπορώ να σε βοηθήσω για την θέση. Ο Αντζουλής έκαμε τα λουβάνες. Γιατί επίεσες το Φίβο? Γιατί θέλω να του πω δύο κουβέντες. Και φαντάζομαι να του είπες τσίνα που σου είπα. Καλά φαντάζεσαι, Αλεξάνδρα μου. Είπα τούτα. Γιώργη, ατιμούα, εσύ είσαι για μια άλλα πράγματα. Κάμνεις λάθος. Και εσύ και ο Φίβος. Μου διρώνεις μαμά μου, λέει την αλήθεια. Και έχω και αποδείξεις. Είτε αποδείξεις. Είναι μπορεί να γίνει. Να καλέσεις τον Ανδρέα στα γενέθλια μου. Κι άλλο πριν κύπησα μου. Πού σε πάω τώρα, στείλε με σου να τον καλέσω. Ευρεθήκαν αποδείξεις ότι όντως ο Βιρονής εδανίστηκε με τον άντρα μου. Τούτον το χαρτί ήβραν το η Αλεξάνδρα μου. Μέσα στα πράγματα του Φίσερ. Άμα είχε πλάσματα δικά σου, να μην το σκέφτεσαι. Να πάει, Στεφανή μου. Αμά είναι αλήθεια, θέλω να μείνω μανισιμούδα μέσα τόσες ημέρες. Δεν γίνεται να με πάρεις μητά σου. Θέλω να μου βρεις μια φωτογραφία του μωρού, να το κανονίσεις. Α, θυμήθηκες, έχεις και μωρό. Οκ, άστο, θα το κανονίσω εγώ αυτό. Στην αρχή που πέθανε ο κύρις μου, μαράζωσα πολλά. Αμά, τώρα θέλω το άλλος πως. Επήρα το απόφαση. Μπορεί ο κύρις μου να πέθανε. Αμά, να σταθώ γιος στον τόπο του. Και να σε προσέχω. Γιατί αγωνιάς τόσο πολύ για το στράτο μου? Συμβαίνει κάτι? Αύριο τα γενέθλια της κόρης μου, Σιρινούας. Και θέλει να είσαι και σου, Τζάνι. Θέλω να σε δωρώ, μπρος μου. Να δεις το ράβασο μας. Ανδρέα! Ανδρέα! Πήγαινε κλειόρα από εσύ. Επέλα να με το γλυκίν το δίσο. Που με κάνει ό,τι θέλει. Αθώα μου είσου. Κατηγορήσετε με. Έντζε είπουν του τίποτης που είναι τον αλήθεια. Αρκούμε Μαργαρίτα. Είπες του την δική σου αλήθεια. Την άλλη αλήθεια, εν του την είπες. Είσαι πολύ άθωα. Τόσο άθωα, όσο να θυκιά όλος. Τον Καραγιόρκη δεν θέλω να τον ξαναδώ, μανά. Αμα την Ειρήνη θέλω πολλά να την ξαναδώ. Γίνεται να πάμε στα γενέθλια της αυριών.
Για τούτος είπεν της Ρίτας, δεν είμαι σαϊκίσικος. Αμα πέ μου, πότε κράτησε τον Λόντο Καραϊόρκης και να τον κρατήσει και τώρα. Και, να μπορείτε να γίνετε στο μας πάλι. Για το χατήρι της κόρης του που ήρθε. Εντζίνη που τον επέψε. Μα είναι τσά. Ναι, ρε τα γενέθλια της αύριον και θέλει τον Ανδρέα μας να πάει. Τα έγραψε του και γράμμα. Α, το γενέθλια της Μητσάς. Yes. Η βρεμπάτημα να κοντέψει τον άντρικο πάλι ο Καραϊόρκης. Ένα φορμάς του τελσούλτες, να ο ξέρεις. Έλια σου κι ο άντρικος ούτε που καταδέχτηκε να του συντύσει. Αν τον άκω να του κάνει καυκάνα, μα ευτυχώς αντίκοψε τον Ρίτα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Τι να μου του είπε. Είπεν του να φύγει και να μένει ξανάρτη έσω μας. Άρρωσεν του. Καλά του έκανε. Ώστε είσαι δίκιο η Ρίτα που του είπε ότι του είπε. Καλά, ο Μητσής άρκεψε και μια λινή σκύπτια. Να μπει στα μάτια του Καραϊόρκη, καλό. Ναι, ρε. Και καλά τώρα που νεκατώνεται μες στις δουλειές στο μυαλό. Το μυαλό, το μυαλό είναι και ο Μητσής. Καταλάβει τα ούλα. Δεν του γελάς πιο. Είσαστε εδώ με. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αποφάσισα να φύγω τον Ανδρέα να πάει στα γενέθλια της Ειρήνης. Να μου να κάνεις, μα σχόρα. Ναι, Αντζουλή. Ξέρεις, η Ειρήνη έπεψε γράμμα του Ανδρέα και παρακάλεσε τον να πάει. Ξέρω τι είπε μου το η μάνα σου. Ότι ήταν με ο Καραϊόρκης και έφερε το γράμμα. Αμα, εν το σκέφτεσαι κορίτα. Εν έσω το μπορεί να πάμε εσείς. Εν το σπιάζεις το το πράγμα. Σπιάζω το άλλον το ένα και άλλον το άλλον. Ο Ανδρέας ξέρει να ξεχωρίζει τα θυκιό. Εν το φόμε. Εν το φάσε. Φόμε τον όμως εγώ. Ακού να σου πω, όχι, δέχομαι. Ο Μητσής έφα ταράξει πόσο του. Στο σπίτι του Καραϊόρκη έφα πατήσει. Τελειωμένη κουβέντα. Εν το συζητώ ποιον. Άντε να τελειώνουμε. Τι ήταν που μάθες που πήγες στο ορφανοτροφείο. Μια κορούα. Αχα. Και πότε τους την επίλαση. Ναι, όπως τα έχω δαμε, τερκάζουν οι ημερομηνίες, άρα καλά τα υπολόγισα. Και πήραν το μωρό η μαμμό που το ξεκίνησε. Και η μάνα του θέλει να μπει στην εμφανίστηκε ποτέ της. Ποτέ ώστε, α. Ω, ναι, παστού το συμφωνώ. Για να πιένει η κόμμα να το σάζει και να το θωρεί, σημαίνει πως έχει την εγγιά του. Και πέ μου, θέλεις να πεις, μάθαμε που γεννήθηκε τον μωρό. Στα πηγήθηκια. Και στο φάνο το βίο θέμας. Μάλιστα. Καλά ρε. Καλά, έλα να σου πω που θα μέσω ήταν έναν αλαμπογιό. Ευχαριστώ πολλά. Να τέλεια. Νομίζω πως είναι ώρα να κάνω μια επίσκεψη στα πηγήθηκια. Στο ορφανοτροφείο της Γαλάτιας. Αντζουλή, μια τσο Ανδρέας θέλει να πάει, ας το να έχουμε να πάει. Ώσπου του φέρνουμε να αντιρρήσεις, είναι επικίνδυνο να το στρέψουμε εναντίον μας και να βρει πάτημα ο Καραϊόρκης και να του ξανακοντέψει. Να βρει πάτημα ο Καραϊόρκης, ή βρεν το πηλέ. Κορενίτα, εννούσιμα, εν καλό γυαλό μας, να ίνουμε τον Μητσίν, να μπαίνει μέσα στη φωλιά του οχτρού μας, κόρη. Θα μπαίνει μέσα στη φωλιά του οχτρού μας, Αντζουλιέτο, να πάει μια βολά και κανεί. Ας μεν του αρνηστούμε, να κάνουμε τούτη ψυχή του μαύρη μια και προσκάλεσε τον Ειρήνη, ας πάει. Τα για έσου ελάρες του Μητσί, ότι ο Καραϊόρκης εν κακός και να μεν τον αίνει να του κοντεύει. Και τώρα στέλνεις τον έσω του, με παράδειγμα τον πούθου, φτιάς του μωρούρε. Όπως τον εδασκάλεψα για τον Καραϊόρκη, ένα τον δασκάλεψω για την Ειρήνη. Αμα τώρα στο να οίκουμε να πάει, να μην του χαλάσουμε χατήρι. Κόρη, να βάλεις και τα μωρά τώρα να μαλώσουν, αντράπουν. Τα μωρά είναι τα φταίσι. Μα να με μελαμνείς, ένα άλλο μου προσπάθω να πω. Όχι, δεν βάζει να που προσπαθείς να πεις, γιατί ειλικρινά είναι κατάδα. Ρε Αντζουλή, άμα μοιάνουμε τον Ανδρέα με το καλό, είδαμε ότι κρώνεται εμάς. Ας το να οίκουμε να πάει και έτσι να δει ότι έχουμε το εμπιστοσύνη να μας μιλά, να μην μας κρύφει πράγματα. Εγώ θα αρκέσαι πως θέλω να πάει. Αμα θα αρκούμε ό,τι εγκάλιο να το να οίκουμε να πάει, γιατί εγκρίμα. Εντάξει, και να βρούμε ύστερης τρόπο να κόψει και από την Ειρήνη. Κορίτα, τούτα ούλα που λαδείς, ακούνται μου καλά και άγια. Αμα ξιάνεις τον Καραϊόρκη. Αν τον πιάει πάλι με τα λουθκιά τα καλά και τα δωρούθκια,
Αποκλείστο ο Μιτσής να αλλάξει γνώμη. Α, τι να μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τι να που κάνουμε τότε. Εφάμε τα μαλλοκέφαλα μας. Να τον κάνουμε να ξυκόψει. Έτσι να τον αίκουμε μανιχόν του. Ένα μας τέμπο πάνω φτιόν του στο κονάτσι. Δεν ξέρω, δεν καταλάβα. Γιατί χρειάζεται να αίκουμε τον Μιτσίν να πάει στο σπίτι του Καράγιορτη για τα ενέθλια της Μιτσάς. Του δεν το καταλάβα. Είναι σαν να στέλνουμε τον Μιτσίν μες στο στόμα του Ρίκου. Με φάση, παππού. Δεν πρόκειται να μου ξαναγελάσει ο Καράγιορκης. Εγώ είμαι ανοιχτό για να μην μεραζώσει η ειρήνη που πάω. Σ' ακούω πολύ, Μυρία. Αφού ξέρεις να μου θέλω να σε ρωτήσω, είσαι νέα από το στράτο? Όχι. Όχι ακόμα. Παναγία μου, περκεί μου είναι καλά. Ο στράτος είναι δυνατός. Πολεμάει για πολλά πράγματα. Όμως δεν τον φοβάμαι. Θα τα καταφέρει. Και πρέπει να είσαι και εσύ δυνατή, να μην πέσεις στην παγίδα κανενός. Προσέξε, ούτε ξέρεις, ούτε άκουσες για το στράτο. Τίποτα, έτσι. Τώρα πρέπει να κάνεις πως δεν τον ξέρεις. Για το καλό του. Και στη μάνα σου και πέντε εποχή. Έχω να συντύχω με έναν τρίκο. Άντε. Καλό. Άντε μάνα. Έλα πάμε. Πάμε. Κύριε μου, κάτσαμε κοντά μου. Παππού. Ναι. Ξέρω γιατί θέλεις να πάω σου του Καραγιόρκη. Του καταλάβωσε. Μα πρέπει να φάσω τόσο πολλά για λόγω μου. Μιάλα να πιούν και ξέρω ποιο είναι το καλό μου. Να ξέρω τον τρίκο μου τι μυαλί είναι. Εσύ είναι ένας κοτζιά μου λεβέντης, ρε. Θα είχω τον Κάιο και να με ξαναπεριπέξει. Να προδώσω για την οικογένεια μου. Και μάλιστα τώρα που έμαθα, ήταν που μας έκαμε. Καμαρών μας έτσι που συντυχάνεις, α. Ευθύμαν όμως και εμείς. Δεν έπρεπε να σου κρύψουμε τίποτε, γε μου. Όχι, όχι. Αμά, εξιάσαμε ότι εσού εμιάλιες και ότι πολλές φορές είσαι έναν κοφκιονός σου περίπου το δικό μας. Όχι. Που τα τώρα και να πάει, θα αφήνουμε τίποτε κρυμμένο μπουλό σου, ένα σωταλαρούμενο, λέει, γιατί εσού να αναλάβεις τις δουλειές μας κάποια στιγμή. Πρέπει να τα ξέρεις όλα από όξω και όλα κατώτα. Καταλάσαι, παππούν, γιατί φοάσαι. Αμα θέλω να ξέρεις πως όλα αυτά που μου λαλείτε, και υπολογίζω τα. Ακούω τα και μαθαίνω. Και μια ημέρα, να σας ευκάλω όλους σας προπρόσωπους. Ξέρω, γιο μου. Ξέρω δεν να με σκάλει σας προπρόσωπος. Και ξέρεις ήταν που αν το ξέρω, α? Ότι εσύ είναι να βγεις πολλά ψηλά. Και ξέρεις γιατί. Γιατί αξίζεις τον τρίκο. Ναι. Έτσι μου εμπιστοσύνη είναι καλό. Τσάζεις με να πω στα γενέθλια της ειρήνης. Θυκώ σου τον λόγο μου ότι είναι να γλέπω από τον Καραγιόρκη. Εδώ ξέρεις, αντρίκο μου, ότι έτσι αδρόπους όπως τον Καραγιόρκη, έτσι υπαγαπώντες, ο κόσμος είναι γεμάτος, αν έχεις τον νου σου. Ξέρω τον παππού μου. Η παράμψηλη μου λέει για τη μάνα μου πριτέρα. Καλό. Λοιπόν, αφού θέλεις τόσο πολλά να πάεις, να πάεις στο γιο μου. Και να ξέρεις, μετά από την κουβέντα που κάναμε, για ποιον, έμεινα άνενιας. Ναι. Γιατί όσο εμπιστοσύνη το γιο μου, μάνα μου το βέβαια. Και μια άλλη είναι πολλά. Βρέπω σπατηρίσαμε. Είναι πολύ καλύτερα τώρα, ναι. Πιστεύω σε λίγες μέρες θα σηκωθεί από το κρεβάτι. Βέβαια, αν ήταν στο χέρι...
της Αντρονίκης θα σηκωρόταν από τώρα να αρχίσει τις ετοιμασίες για τα γενέθλια της Ριλούλας μας. Ναι. Ευτυχώς η Πολύμνια και η Γαλάτια τη συγκρατούν. Χρειάζεται λίγη ξεκούραση ακόμα. Για να κάτσει μόνο το Παγιαντρονίκη, πρέπει να τη δύσεις πας στο κρεβάτι. Καλά βάτια που λορκάζουν να τις μαϊρέψουν, τις πριγκίπισσα στον πιτιθιό. Του κόσμου τα γλυκά και τα καλούδια, κύριε Καμίνα, εδώ η Πολύμνια μου έγραψε τι πρέπει να αγοράσω. Ζάχαρη, αλεύρια, σιγάλη, καλύδια, χαρουπόμελο, αμύγδαλα. Ανέτα μου, να με βοηθήσεις να τα βρω όλα αυτά, κόρη μου. Καλό, πάω στην καμαρούα να μου λαλίτσα να στα βρίσκω. Άντε, άντε, κόρη μου, βγαίνετε. Δεν μπορείτε, Ευκή. Μα είδες τώρα που σηκωθήκασαν οι Αλγερινοί πάνω να κάνουν τους Γάλλους έξω από το Αλγέριδε. Και να δεις πού να τα καταφέρουν χαμπή. Όχι να έχουν τους Γάλλους να παίζουν μπελόν. Ό,τι κάνουν μητά μας οι Εγγλέσσοι. Αμά είναι να πάθουν μια λοχάτα, όπως είναι να πάθουν και οι Γάλλοι στο Αλγέρι. Μα μπορούμε να μην τα βγάλουμε τους Εγγλέσσους, και μπορούμε. Είναι ολόκληρη αυτοκρατορία από την Τεύκη. Χαμπή, ποτέ μένει ποτέ μας ένα λαό όσο μητσιτσαρένει. Να έχεις δίκιο. Απέμπορτε, πόσο καιρό γράουν οι Γάλλοι του Αλγέρι. Θα αρκούμε από το 1830, πριν μας γοράσουν εμάς οι Εγγλέζοι από τους Τούρκους. Εκείνα και τώρα θυμηθήκαν να σηκωθούν να κάνουν παϊράκι. Και πολλά καλά να κάνουν, Χαμπή. Μετά πόσο καιρό να έχουν τους Γάλλους πάει στο κέντρο τους. Κάνει πιο. Χαμπή. Ενάρτη ώρα που όλες οι αυτοκρατορίες να καταληθούν και οι απηγίες όλες να ζητήσουν την ελευθερία τους. Η κερία αλλάσσουν. Μπορείτε, Ευκή, δηλαδή θέλεις να πεις ότι ενάρτη γίνει η ώρα που να μπορέσουμε να φτιάξουμε και εμείς τους Εγγλέζους που ήταν μέσα. Ενάρτη, χαμιά μου. Να το δεις. Καλά, κοινός ο υπουργός ο Χόπκινς. Άμα, υπουργός απηγείο. Ναι, κοινός. Εν τον αρωτήσασαν το καλοκαίρι και είπε τους ότι στην Κύπρο δεν πρόκειται ποτέ να δώκουμε την ελευθερία τους. Έτσι, έτσι. Never. Ουδέποτε. Αλλά άιστον να λέει ό,τι θέλει. Έγινε στο χέρι του. Του αρκάζει δίχα μας. Να την πάθουν λαλό σου, όπως να την πάθουν οι Γάλλοι στο Αλγέρι. Θέλει να πεις ότι είναι κάποιο και εμείς η Επανάσταση, μωρή Τευκή. Έτσι πιστεύω, Χαμπή μου. Έτσι πιστεύω. Πώς πάντα, άντε. Είναι ώρα μου να πηγαίνω εγώ. Να πάει στο καλό. Άντε, στο καλό, Χαμπή μου. Ευχαριστώ για τον καλό. Να είσαι καλά. Εγώ να έχω πρόβλημα που αγαπάς Τουρκού. Φίλε μου, να κάνεις ό,τι σου λαλεί καρκιά σου και να μην ακούεις κανενού. Τα άλλα ούλα εμπελάρες. Αμα, ρε Στεφανή, να γλέπεσαι, α. Ευχαριστώ σου, ρε Πέτρη. Έξερα πως που λόγου σου θα ακούσω άσχημο λόγο. Αμα από τους άλλους, καρτερώ να ακούσω πολλά μάθε αυτή την ιστορία. Και τώρα η κορούενη στην Πάφων και καρτεράζει να στραφείς. Αναγκαστικά έφερα τη μητά μου. Άγκα την έξω από το χωρκό. Όχι ρε Στεφανή. Όχι ρε Στεφανή.
Τον το πρόβλημα που να κάνουμε. Είναι πολλά επικίνδυνο και δεν πρέπει να έχει κανένα μητά σου. Στεφανή, δεν πρέπει να μάθει κανένας τίποτε, ό,τι και να γίνει. Ρε, ο Πολυδεύκης έκαμε σου τόσα τεμπίσια για την μυστικότητα του που κάνουμε. Μα αν και πάθεις τίποτε. Πηλέ μου, θα τη φέρω στο χορκό. Είναι την αίκωση έναν τόπο χωσμένη, όπως την αίκα τώρα. Να πάω να πάρω το στράδο για να μπορεί να μου πείτε και πω να αποσπαστώ, να στραφώ να την πιάω. Εν έθελε να μείνει μανισή της τόσες μέρες στην Πάφο. Κι όσο μ' αρωτούσε και της άλλων τολών που να φύγω, παραπάνω έλαναν την έννοια. Με φάση όμως και δεν θα καταλάβει τίποτες. Άρα από ό,τι κατάλαβα, είσαι δεχτός. Ένα δόκεις τον όρκο και να μπήσεις στην ομάδα. Ένα μ' αφήγιζαμε στην πόρτα, κυρία Πολύμνια. Έντζε τροπλάσματα. Ο Καραγιόρκης είναι νέσο. Το ξέρω το ότι είναι νέσο ο Καραγιόρκης. Είδα το αυτοκίνητο του ό,τι είναι δάμε. Έλα άλλη φορά, καλό. Εν ήξερω πότε λέω αρκάζει να στραφεί. Μαζί τον Καραγιόρκη που θέλω. Αν με αφήγεις να μπω έσω, δεν να σου εξηγήσω. Ευχαριστώ. Πάντως παραξενεύκουμε που είναι για τον Καραγιόρκη που ήρθες. Μητά μας είναι τα κουβέντες έχεις. Ενώ με εκείνο, τόσες παταλοδουλειές κάνετε αντάμα. Όχι και παταλοδουλειές. Εσού θεωρείς το σωστό να φκένει ένας φωνιάς που τη φυλακή δίχα να κάνει την ποινή του. Και με νομίζεις πως είναι μάθαμε πως είναι εσού που έβαλες το χέρι σου για να φκεί. Σας λέει ο Καραγιόρκης πως έδειξε καλή διαγωγή στους Εγγλέζους. Εγώ έμαν είχα τη δουλειά μου που έκανα. Είναι οι Εγγλέζοι που θέλανε να ευκάλουν έξω από τη φύλακη. Τόσο πολλά τον εκτιμούν οι Εγγλέζοι που το βάλουν πάνω και από τον νόμο. Γιατί άραγε, τα χατήρκα τους κάμνει. Θα αρκούμε κυρία Πολύμνια, σου ξέρεις τον καλύτερα από όλους τον άντρα σου. Η αλήθεια είναι πως πάντα οι σχέσεις του με τους Εγγλέζους ήταν πολλά καλές. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Τι εγώ είχα επαφές μητά του, μόνο και μόνο λόγω της δουλειάς μου. Τώρα που φκέμπει η φυλακή, δεν έχω καμιά σχέση. Μάλιστα. Τι αφού είναι για τον Καραγιόρκη που είσαι δαμέ, είναι αν που θέλεις και ήρθες. Αποφάσισα και. Να το δω τον ορκό. Θέλω να μπω στην ομάδα σας. Εν τιμή μου. Μπράβο ρε Στεφανή. Μπράβο ρε. Μεγάλη μας χαρά ρε. Πρέπει να το πούμε και τους άλλους. Να βάλουμε έναν μπροστά στην ορκό μας. Η άλλη και... Ένα σύμφωνη όξα... Μπορείς να με με θέλω. Ένα σύμφωνη Στεφανή. Ξέρουμε πως σου έχουμε εμπιστοσύνη και έμαθαν και το ποιο σου. Παλιγκάρκα σαν και σένα, γριαζόμαστε. Αμά, Στεφανή, πρώτα να πρέπει να σε ορκίσουμε και ύστερης να κάνουμε την κουβέντα με το στράτο. Πότε θέλετε να το φύγω από το σπίτι? Αύριο. Ό,τι είναι να γίνει, είναι να γίνει αύριο. Να κάτσουμε και τρεις μας να τα πούμε όλα. Εμείς, να είμαστε στο κονάτσι. Για να μην κινήσουμε υποψίες στα γενέθλια της Ειρηνού μας. Έτσι, αν έχει κανένα πρόβλημα και πρέπει να σας μηνύσω, αν θέλω να σας ρωτήσω τίποτε. Ό,τι είναι να ρωτήσεις, είναι να το ρωτήσεις υπόψη. Εμείς να σου τα πούμε όλα με κάθε λεπτομέρεια. Εντάξει, να τα γράψουμε κάτω. Πού, πώς, πότε, δεν θα χρειαστεί να ρωτήσεις τίποτε. Να έχουμε και δεύτερον και τρίτο σχέδιο, μη κακό να πάει τίποτε κακό. Υπούσου. Ούλα ένα γραμμένα. Εντάξει. Μένε είσαι σαν και Στεφανή. Είσαι με ανθρώπους που δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη. Και ό,τι κάνουμε,
Κάνουμε το πολύ καλό. Αλλον άκω να μην καταλάβω πώς είναι έσωσο που ήρθα. Άλλαξε πολλά το κονάτσι. Ξέρεις να μου σκεφτούμε, α? Πως αν έπαιρνα τη Γαλάτια, τούτον τώρα να ήταν το σπίτι μου. Δεν είσαι σώμα ζεστήρης που τόσα χρόνια κι αν είσαι έτσι κουβέντα. Τι πότε σε να αντρέπεσαι σου. Δεν πω αντρέπομαι κι αν είσαι έτσι κουβέντα. Να χωνούμε πίσω από τα χτύλη μου. Αντρέπεσαι που πεις να μας γελάσεις. Εδώ είναι την περιουσία μας που είσαι βάλει στο μάτι. Τάχα μου ότι αγάπησες τη Γαλάτια. Άμα έπαθες τι. Και σου και ο Καράγιορκης. Ξέρω το. Ξέρω το και καλά να πάθω. Άμα ήμουν μητσί και έκανα λάθη. Το πάθημα όμως έγινε μάθημα. Μακάρι να σου γίνει μάθημα και να αλλάξεις τρόπο στη ζωή σου. Όχι, όχι, άλλαξα, άλλαξα. Ως γεγονός η Γαλάτια δεν μου κάνει. Δόξα σου, Θεός είναι καλά. Ακούσα, εξαπόλυσε την Πετρίτσου, έφυγε. Αλλά είναι δυνατή. Κατάφερε και βρήκε τα πόθηκια της πάλι. Η Γαλάτια πάντα επαρπάτα με το μέτωπο ψηλά. Ναι, ναι, τούτο θυμούμε το. Η Ανδρονίκη είναι που γίνει σκέτα, είναι κοντά σας. Σαν να μην την επήρε το μάτι μου. Θωρώ εσείς όλους την έννοια μας. Κατάγνωτα. Εν καλά και η Ανδρονίκη. Φιβώ, να μου πεις γιατί ήρθες, όξα να μου τα αποειρίζεις πολύ ώρα. Κάτσε. Το λοιπόν, κάνω μια έρευνα για τη δουλειά μου. Για κάτι που έγινε, δαμέ στο ορφανοτροφείο σας. Πεις ο Φίβος, από τότε που σου αγόρασε το αυτοκίνητο, δεν έκανε καμία κίνηση να σε πλησιάσει? Όχι. Είπε του παππού μου και τις δικαιολογίες πως τάχα μου έκαμε το μόνο και μόνο για να με του κρατώ μούτρα. Και η κουβέντα έμεινε για με. Νομίζεις, κοπέλα μου. Ο Φίβος κάνει άγριο παιχνίδι για να είναι κοντά σου. Θέλει να είναι μαζί σου. Τέτοιοι άντρες θέλουν πολύ μια γυναίκα σαν και σένα να είναι πλάι του στη ζωή. Τι είναι τα που εννοείς αν μαλαλείς τέτοιοι άντρες, Φαρίντα. Ο Φίβος, my love, πολεμάει άγρια πάθη. Και προσπαθεί να αποδείξει πολλά, κυρίως τον εαυτό του. Σου καταλάβω. Αυτός γιατί ήθελε τόσο πολύ να γίνουν αυτά τα στοιχήματα, ε? Και γιατί θέλει να εκδικηθεί τον Καράγιορκης? Γιατί? Γιατί θέλει να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, να κινεί αυτό στα νήματα. You know, αυτό δεν γίνεται πάντα. Όλοι δεν θέλουμε να αποδείξουμε στον εαυτό μας και ύστερα στους άλλους ότι δεν ήρθαμε τυχαία, άδικα σε αυτή τη γη. Άρα και εμένα, σαν να μου λαλείς τώρα, θέλει με σαν τρόπαιο. Yes, αυτό είναι. Αλλά εσείς οι δύο μοιάζετε σε αυτό. Ναι, Φαρίντα, μα ο παππούς μου δεν το θέλει δίπλα μου, φοάται. Και ακόμα και τώρα που συμφωνήσαμε να κάνουμε δουλειές μητά του πάλι, δεν τον εμπιστεύκεται. Γιατί ο παππούς είναι πολύ έσυπνος, Φανούλα. Ξέρει πολύ καλά αυτούς τους τύπους, ξέρει πως σκέφτονται και πού μπορεί να φτάσουν. Ξέρει επίσης πολύ καλά ότι αυτός μπορεί να αλλάξει στρατόπεδο ζαφνικά. Δεν ήτανε πριν με τον Καράγιορκης? Ναι, καταλάβω το. Αμα εμένα, γιατί να με μου έχει εμπιστοσύνη? Γιατί δεν θέλει να βλέπει το Φίβο να παίζει με την καρδούλα σου. Όχι γιατί δεν σου έχει εσένα εμπιστοσύνη ή ότι δεν σε αγαπά ίσα ίσα. Επειδή σε αγαπάει πάρα πολύ. Μπορεί να είσαι και δίκιο. Φανούλα μου, ό,τι και να λες, εγώ πιστεύω ότι εσύ μέσα σου διάλεξες αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι άξιος να είναι δίπλα σου. Και αν εσύ είσαι το τρόπαιό του, είναι και αυτός το τρόπαιο το δικό σου, καταλαβαίνεις? Γι' αυτό δεν κράτησες το αυτοκίνητο. Γιατί κι εσύ είσαι έτοιμη να κάνεις παιχνίδι για να τον κατακτήσεις. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και σε ρώτη.
θα είσαστε μαζί. Ε. Όμως, oh my God, φοβάμαι. Αν διαλέξεις να είσαι με το Φίβο, δυστυχώς δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Αν θα είσαι μαζί του, θα έχεις συνέπειες. Έτσι είναι στη ζωή πάντα. Πότε κερδίζεις, πότε χάνεις. Φτάνει αυτό που χάνεις να μην είναι πολύ σημαντικό για σένα. Δεν μπορεί να είσαι Φαρίντα. Δεν μπορεί να χάσω. Έρευνα για το ορφανοτροφείο, γιατί είναι που γίνει. Όχι. Είναι για το ορφανοτροφείο σας που κάνω την έρευνα. Κάνω έρευνα για άλλη υπόθεση, και έφερε μετά με κοντά σας. Για ένα μωρό που γεννήθηκε τελευταία δαμή στο ορφανοτροφείο. Α, ναι, κατάλαβα. Μα είσαι 3 μήνες τούτη κουβέντα. Και το μωρό δεν μείνε δαμέ. Μόλις γεννήθηκε, πήραμε το στο βρεφοκομείο στη Λεμεσό. Η Ανέτα το επήρε. Είναι η Ανέτα δηλαδή που το ξεγέννησε. Ναι, είναι η μαμά μου. Και ξέρετε ποια είναι η μάνα του? Όχι. Πρώτη φορά την είδαμε. Δεν έχουμε ιδέα. Γιατί γυρεύκεται, τι? Χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες για λόγω της. Ακόμα και η περιγραφή της να ήταν πολλά σημαντική για λόγω μας. Θέλεις να πεις, θυμάσαι την καθόλου? Ναι, θυμούμαι την πολλά καλά. Ήταν μια μητσιά, όμορφη κορούα, μικροκαμωμένη, με ξανθά μακριά μαλλιά και γαλάζια μάθηκε. Α, μάλιστα. Κάνε μας και εμάς εντύπωση που ήρθε δάμε και γέννησε και σηκώστε και φύγε. Τα Ιανέτα που το μαράζει της, που εξαπόλυσε το μωρό της η μάνα του, πάει και θεωρείται στο βρεφοκομείο. Και όσο μέσα στο βρεφοκομείο που πάει η Ιανέτα, δεν έπαθε τίποτε άλλο για το μωρό και τη μάνα του? Δεν νομίζω. Ήτουν να μας το πει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Πολυμνία. Τούτα ήθελα να ρωτήσω. Και οφείλω να ομολογήσω πως η βοήθεια σου ήταν πολύ σημαντική. Ελπίζω να με σε καθυστέρησα από τις δουλειές σου. Αφήνω με την υγεία. Στο καλό, Φίβο. Από ό,τι βλέπω εδώ, εσύ και η μαμά σου φοβόσαστε τον Καράγιορκης. Έκανε μας πολλά. Ναι, αλλά δεν είναι αυτόν που φοβόσαστε. Είναι τον εαυτό σας που φοβάστε. Μήπως δεν φανείτε δυνατές και πέσετε πάλι στις παγίδες του, ε? Όμως εσύ έχεις κάποια αισθήματα γιατί είναι πατέρας σου. Ποτέ δεν μου στάθηκε σαν πατέρας. Δεν νιώθω τίποτα σε άλλο του Φαρίντα και με διανοηθείς να μου ξαφείς τέτοια κουβέντα. Το μόνο αίσθημα που έχω για τον άνθρωπο είναι το μίσος. Can't believe it. Παλιά, πώς του επέτρεψες να σε ξεγελάσει, αν εσύ δεν είχες την ανάγκη να το νιώσεις κοντά σου, δεν θα το επέτρεπες. Αυτό είναι που φοβάσαι πως θα το ξανακάνει, γι' αυτό θέλεις να τον βγάλεις από τη μέση. Φαρίντα, είναι για τον Καράγιορκη μου ήρθε να μου πεις. Τα χαρτιά ό,τι λένε, αυτά βλέπω, αυτά λέω, κατάλαβες? Και αυτά μου λένε ότι πρέπει να προσέχετε κι εσύ και η μάνα σου από τον Καράγιορκης. Πολύ να προσέχετε και θα τον συναντήσεις. Μα πότε? I don't know. Κάτι σαν οικογενειακή σύναξη, κάτι έτσι. Αλλά από αυτή τη σύναξη εσύ θα είσαι στενοκορημένη. Το τείχος που έκτισες γύρω από την καρδούλα σου να την προστατεύσεις, μετά από αυτή τη συγκέντρωση, θα ραγίσει η θαρό η καρδιά σου. Μια δασκοπέλια! Ένα ελεύθερα πράγματα! Ευχαριστώ. Αμάει στο καλό. Αμάει. Γράσου. Τζουλή, είπε μου ο Ανδρέας ότι δέχτηκες να πάει στα γενέθλια. Ευχαριστώ. Κορίτα, ο Αντρίκος είναι μια άλλη εμπολάρ.
συντυχάνει σου σαν να είσαι μια ρουτσιτρανό σε κατάλαβε. Συγκίνησε με πολλά δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι να αναλάβει τέλεια τις δουλειές μας αύριο μπορεί να μια λύνει. Αντζουλή, ήθελα να σου ζητήσω και κάτι άλλο. Να μας αγγείς να πάμε μανιχούς μας. Εν έναν αγκενάστη και σου, αν πάτσε γίνει κανέναν κακό. Τι τα κακό είναι να είναι, δηλαδή. Αν μας συνομπλαστείς με τον καρά Γιορκίν, ούλον και κάποιος να φατσίσει λόν του άλλου. Οπότε, άρες μας να πάμε μανιχή μας. Εν και πάμε για καφκάντια με. Αν είμαι γιος και ο Ανδρέας μανιχά, έτω εγώ να κάτσω πόμακρα και ο Ανδρέας με την Ειρήνη και που να τέλειωσε να τον πιάω και να έρθουμε έσω. Να σου πω το κρίμα μου, κορελίτα. Εσένα φοβούμαι σε περίπτωση σε σχέση με τον Καράιορκιν πάντα που τον Ανδρίκο. Γιατί? Γιατί εσένα ο Καράιορκης ενάβρει τον τρόπο να σε καλάρει. Γιατί η καρκιά σου ακόμα τραβά κοντά του. Να με καλάρει εμένα ο Καράιορκης μετά από την αούλα που μου έκαμε. Αντζουλή. Τον Καράιορκη να φκαλά τον που είμαι στη ζωή μου. Δεν τα θέλω καλό να το φκάλω που είμαι στη μέση, α? Να σου πω, γιατί έτσι σου λέει ότι είναι σωστό να κάνει ο νους σου επειδή δεν έχεις εμπιστοσύνη της καρκιάς σου. Και μόνο άμα πεθάνει ο Καράιορκης να σε σίγουρη ότι δεν μπορεί πιο να σου ξανακοντέψει και να σε καλάρει. Αντζουλή, θα αρκούμε πως με ήξερες. Αν μ' αφαίνεστε μου, με ξέρεις. Θύμησασαι. Κι εγώ. Γιώργη, δεν μπορώ όμως έτσι να βρεθούμαστε πλέον στα κρυφά σαν τους κλέφτες. Ούτε εμένα μ' αρέσει και η Χριστίνα. Αμά σου έπρεπε στην απόφαση πως τούτο είναι το καλύτερο για την Αλεξάνδρα. Ναι. Όμως δεν ξέρω πλέον είναι από το καλύτερο για την Αλεξάνδρα. Ότι αν κάνω για να την ευχαριστήσω, τσινή, νομίζω πως πάλι κρύφκι μου πράγματα. Ναι, μου σου κρύφκι. Υποψιάζομαι πως κάτι τρέχει μαζί της με το Φίβο. Άκουσα την να του μιλάει ήδη στο τηλέφωνο. Ύστερα από τούτον είπε αγίου βρέτο. Και παραδέχτηκες σου το. Προσπάθησε να μου ρίξει στάχτη στα μάτια. Είπε μου ακόμα πως η κόρη μου είναι τούτη που νομίζω. Μάλιστα. Είπε μου ακόμα πως πρέπει να προσέχω από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Γιώργη, είπε μου να προσέχω ακόμα και από σένα. Μην το βάλεις υπόψη σου το Φίβο. Εγώ πιστεύω τούτος εν που παρασύρει την Αλεξάνδρα. Και τούτος, μάχεται να σε κάνει να νιώσεις αδύναμη και να σου φορτώσει το φόνο. Καλά, εμένα δεν με χωνεύκει. Έχει τους λόγους του. Και η γνωριμία μας πάει χρόνους πολλούς πίσω. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως που με απασχολεί, Γιώργη. Είμαι μόνη μου. Τούτα όλα πρέπει να τα αντιμετωπίσω χωρίς κανέναν δίπλα μου. Πολλές φορές νιώθω απροστάτευτη, έρμεον του καθενός. Γιατί νιώθεις έτσι, Χριστίνα? Εγώ αν είμαι δίπλα σου. Στα κρυφά, Γιώργη. Στα φανερά, όχι. Το πάθος μας είναι παράνομο. Αντρέπουμε. Κάνει με να νιώθω φτηνή. Χριστίνα, να μην νιώθεις έτσι. Ο γάμος μου με την Πολύμνια εν τυπικός μανιχά. Εσύ είσαι η γενεκά της ζωής μου. Γιώργη, δεν θέλω να είμαι μόνο ιερωμένη σου. Θέλω να είμαι δική σου κανονικά και με τον νόμο. Μόνο έτσι να νιώθω καλά. Και μόνο έτσι θα μπορεί κανένας να με πειράξει. Δηλαδή, θέλεις να παντρευτούμε? Και η Αλεξάνδρα? Η Αλεξάνδρα να το πάρει πλέον απόφαση. Πρέπει να δω και εγώ λίγο την ευτυχία μου.
ή να μου λαλείς. Καλό, Χριστίνα. Ένα συντύχο και της Αλεξάνδρα και της Πολύμνιας. Και δικιώ σου τον λόγο μου, πως εν να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, να είσαι και επίσημα η γυναίκα μου. Μανιχά ο Θεός εν να μπει ανάμεσό μας, κανένας άλλος. Εντάξει, αύριο στα γενέθλιά μου. Καλό, μωρό μου. Μην τα σε τρώει η έννοια. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι την Αντρονίκη που είναι για ένα ακόμα. Πάντα κινείτε εσάς, Ζενούλα. Η Αντρονίκη είναι καλύτερα και ο Σταύριο είναι ένα σηκωστή. Και για τις ετοιμασίες είναι να μας βοηθήσει η Κυρά Μαρίγο και η Ανέτα. Όλα να γίνουν όπως τα θέλεις. Μην έχεις έννοια. Καλά. Τίποτε να με σκέφτεσαι εσύ. Ούλα είναι τέλεια. Να περάσεις πολλά ωραία, να το δεις. Γαλάτια. Χρόνια και ζαμάνια. Και κάνεις τα μαθήματα σου που τα σήμερα. Δεν κάθε Κυριακή μου κάθεσαι ώστε και βάζεις. Ναι, μάθα εγώ αθιάσαι αύριο. Να λείπω. Α, και μόνο να πάεις. Να πάω στα γενέθλια της Ειρήνης, στα Πιτήθια. Της κόρης του Βεράγιορκη. Ναι. Ενάρτης. Κάτι σαν οικογενειακή σύναξη. Καλά, από αυτή τη σύναξη εσύ θα είσαι στενοκορημένη. Μετά από αυτή τη συγκέντρωση θα ραγίσει η θαρό η καρδιά σου. Γιώ, στα γενέθλια της Ειρήνης, Αντρέα μου, δεν μου γυρεύκω. Θέλω να σου την γνωρίσω. Την πολλά καλή κορούα. Και να νιώθω πιο ωραία αν είμαστε όλοι μαζί συνάμενοι. Νάρτης, σε παρακαλώ. Εντάξει, Αντρέα μου. Ενάρτω. Ωραία, καλή στα βρή. Παπέ μου, παρακολουθάζουμε. Τόσο πολλά παραξενεύτηκες που με είδες. Μου που γυρεύκεις εσύ να με. Ήρθα να ρωτήσω την Πολύμνια για μια υπόθεση που έχω στην εισαγγελία. Τίποτε σοβαρό. Όχι να ανησυχήσεις και εσύ τώρα. Εσύ πρέπει να είσαι αδερφή της Γαλάτιας, ε? Ναι, είμαι η Ειρήνη. Είδες που το κατάλαβα. Αφού μοιάζεται. Αφού είμαστε αρφάες. Σωστά. Αλλά η Γαλάτια είναι μεγάλη και εγώ είμαι μητσά. Εσύ ποιος είσαι? Ειρήνη μου, πήγαινε να βρεις τους άλλους, αγάπη μου. Πάντως, έκαμε στο πολλά ροντερφάνο τροφείο. Μπράβο. Ακόμα κρέζει μου καζιά, Γαλάτια. Ελπίζω πως θα έκαμε πίσω, Μασούλα. Άκουσα πως προχώρησες με τη ζωή σου. Κάμεις κότσα έργο. Τινό που ήθελες που τότες. Και σου ελάλες πως ήθελες να κάνεις αγαθοεργίες, αμα όπως φαίνεται, μανιχά εγώ εννοούν τινό που ελάλουν.
Ξέρεις, είναι να μου σκέφτομαι τώρα που είμαι εδώ μέσα στο κονάτσι σας. Πολλά έρχονται όλες οι αναμνήσεις μες στο νόμο. Φίβο, είσαι δάμε ακόμα. Εδώ είμαι, έχουμε ένα φίλο και είδα ο μπρος μου τη γαλάδια αν τσίπα να πω ένα γεια. Χάρηκα πολλά που σας είδα όλες σας. Γεια σας. Στο καλό. Είσαι καλά, Γαλάτια μου. Με θέλαν τούτος. Ήρθε να μ' ρωτήσει για το βρεφούιν που γεννήθηκε δαμέ. Γιατί? Κάμνε μια υπόθεση που έχει να κάνει με τη μάνα του μωρού. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε την κοπελούα. Δεν ήταν που έκαμε κανέναν εγκλήμα. Η δεκανοήντα ρώτα για λόγη του Ιησού Εισαγγελέας. Δεν ξέρω. Δεν το σκέφτηκα. Αλείς. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, πέρχε μου να είναι ξανάρτητα με τούτος. Ποτέ να σε παρακολουθώ, Μουχτάρη. Γιατί να κάνω έτσι πράγματα. Γιατί κάποιος σε έβαλε, Σταύρη. Πες μου, ποιος μου σε έβαλε. Για όνομα του Θεού, επαρεξήγησες με. Σταύρη, ενώ Καραγιώρκης που σε έβαλε. Εμένα, έντσι ο γελάς μου. Ένα ντρέπεσαι, ρε. Εμένα. Εμένα, το φίλο σου. Σταύρη, πες μου, ποιος μου σε έβαλε. Καλά, ενώ Καραγιώρκης. Αμά, συμπάγαμε, Μουχτάρη. Ανάγκασε με. Απειλάμε για τα λάκια από του γρόστου. Εκατό. Τούτος είναι ο τρόπος του Καραγιώρκη. Να χαρίσω ότι αγαπάς, μεν του πεις τίποτε. Κατήσι μου, άμα είδω ότι φάνε ρογικά σου. Είναι να μου πιάει το σπίτι μου. Γρωστώ του πολλά. Πέ μου να πούμε. Τι να μου θέλει να μάθει άλλο μου. Ούλα. Που πάεις, που έρχεσαι και ποιος που χωρίς. Ήταν να έχω περίεργος. Τι κάτω στο σπίτι που πιένες στα χτικά εσού. Θα έρχομαι η Ερένα να μάθει ποιος είναι που μείνεις και εντζι μέσα. Εσύ ξέρεις ποιος είναι που μείνεις και. Εγώ που να ξέρω. Ένι από ποτέ μου κανένα. Αμα ύστερες που σε είδα έμαθα ότι είναι εκατός σαν Εγγλές ζήτσι πάνω. Αμα έτσι ξέρω ποιον είναι που γυρεύκα. Είπες σου για ίντα λόγο να θέλει να με παρακολουθάς. Δεν μου είπεν τίποτες άλλο. Εκτός που λέω μου. Έβαλες να παρακολουθάς και κανέναν άλλον. Όχι, μ' ανοιχάει εσένα. Να το πεις, να χαρείς λυπήγουμε. Σταύρη, άκου με να μπορεί να σου πω. Εγώ, δεν θα του πω τίποτε. Αμά που τα τώρα και να πάει, θα μου γροστάς χάρη. Πέμουν ήταν που έλτσε να το κάνω, Μουχτάρη. Θα μου κρώνε σε μένα που τα ζητά. Θα κάνεις ό,τι σου λαλώ εγώ. Κι όχι ό,τι σου λαλεί ο Καραγιώρκης. Ξέρω είναι τα λεσινένη. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Και θέλω να με ακούσεις. Είμαστε συμφωνεί. Καλό Μουχτάρη, ό,τι μου πεις να κάνω. Γαλάτια, χρόνια και ζαμάνια.
Λάντια μου, τι έγινε και... Έθελα να σου πω ότι αγαπούσε. Μα αν είχα εσένα να αγάπησα στη ζωή μου. Κανέναν άλλο. Τούτο που πας να κάνεις, είναι πολλά δύσκολο. Αμα τα πράγματα έτσι είναι, και ούτε πρόκειται να αλλάξουσαι και πρέπει να το δεχτείς. Να φανείς δυνατή και να το αντέξεις. Θα θυκευάσεις. Άμα δεις πόξο, και ύστερα θα το κρούσεις. Εκατάλαβες. Και πού έβρες τον τραγούλα τα ριάλια, πέ μου. Μα με φοβάσεις, είναι και πού τα δικά σου. Τα δικά μου, φυλάμενα. Τώρα περιπέσεις με. Στις αγαπικές κούρσες. Τα πράγματα. Δεν πούλα τα ριάλια, μαμά, που του πει δουλειά. Αφού είπαμε τα τούτα, αν τα είπαμε. Εξήγησα σου πως είναι πολλά σοβαρή υπόθεση του ότι και πρέπει να πάω μανιχός μου. Φάνη, ποια είναι αυτή, πώς βρέθηκε εδώ. Εδώ που ήρθε. Να μου πω, την κάμερα μου, τη μηχανή μου, τα σύνεργα μου. Όλοι οι κάμερες. Ξέρετε.